με την έκθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία αναφέρει ότι είμαστε εξαγωγικός κόμβος λογισμικών παρακολούθησης. Η πολιτεία θα πάρει κάποια μέτρα, κύριε Πρόεδρε? Έχω διαβάσει τα δημοσιεύματα που αφορούν την έκθεση της Επιτροπής ΠΕΚΑ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που αφορά και την Κύπρο. Θα μελετήσουμε τις συστάσεις, πρόκειται για συστάσεις από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, και αναλόγως θα πράξουμε πάντα μέσα στο πλαίσιο της νομιμότητας. Επειδή το θέμα αυτό σχετίζεται με την διεθνή εικόνα της Κυπριακής Δημοκρατίας και αγγίζει έμμεσα και το θέμα που συζητούμε μετά τις κυρώσεις από πλευράς Βρετανίας και Ηνωμένων Πολιτειών εναντί Κυπρίων για θέματα που άπτονται παραβίασης κυρώσεων, είναι ένα θέμα που ναι προσεγγίζουμε με την ίδια σοβαρότητα. Θα πράξουμε ό,τι είναι δυνατόν σε όλους τους τομείς, έτσι ώστε να διαφυλάξουμε το όνομα της χώρας μας. Το όνομα της χώρας μας σε διεθνές επίπεδο είναι άμεσα συνυφασμένο με τις προσπάθειες που κάνουμε για να προσελκύσουμε περισσότερες επενδύσεις, να ενισχύσουμε την οικονομική δραστηριότητα στη χώρα μας, που κατ' επέκταση θα προχωρήσει και σε πιο ποιοτικές εργασίες. Άρα ναι, μπορώ να σας πω ότι θα το προσεγγίσουμε με την δέουσα σοβαρότητα.